Πάμε τώρα στα αυτοδιοικητικά. Να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Οικονόμου. Είναι επικεφαλής της νέας αρχής για την Αγία Παρασκευή. Υποψήφιος Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής με λίγα λόγια. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ που μου δίνετε βήμα στην εκπομπή σας. Να απευθυνθώ ευρύτερα, αλλά κυρίως στους δημότες της Αγίας Παρασκευής, σε αυτή την κρίσιμη μάχη που θα κρίνει το μέλλον της Αγίας Παρασκευής. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, να μας πείτε για ποιο λόγο θέλατε να εμπλακείτε στα αυτοδιοικητικά και για ποιο λόγο θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει μια πολιτική αλλαγή, μια αλλαγή να είμαι ακριβής, στην Αγία Παρασκευή. Κοιτάξτε, πριν από αρκετό καιρό, πριν από ένα χρόνο περίπου, ιδρύσαμε με πολλά ιδρυτικά μέλη μια νέα δημοτική παράταξη, νέα αρχή για την Αγία Παρασκευή. Μάλιστα, κάποιοι κλέψαν, έτσι να χαριτολογήσω, και τον τίτλο μας. Ο Γιώργος ο Πατούλης στην Αττική. Νέα αρχή. Νέα αρχή για την Αττική. Αυτό δεν είναι κακό, έτσι μας διευκολύνει, είναι πιο αναγνωρίσιμο, αλλά αυτό που μας όθησε σε αυτή την ενέργεια ήταν το ότι βιώνουμε ένα τέλμα στην Αγία Παρασκευή που οφείλεται στην κακοδιοίκηση των τελευταίων ετών. Η Αγία Παρασκευή δεν αξίζει μια τέτοια κατάσταση στην Αγία Παρασκευή που όλοι την αγαπάμε, που είχε ένα όμορφο αστικό περιβάλλον κάποτε, ενώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε ουραγοί σε όλα. Δεν θέλω να πω περισσότερα πάνω σε αυτό. Θα έχουμε την ευχαίρεια, φαντάζομαι, να συζητήσουμε και επιμέρους ζητήματα. Επειδή έχετε αναφερθεί, κύριε Οικονόμου, εσείς πολλές φορές το τελευταίο διάστημα στις ομιλίες σας για τα ζητήματα, για τα οικονομικά του Δήμου, για την ασφάλεια που στο κομμάτι τέλος πάντων που αναλογεί και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά να πάρουμε ένα-ένα τα ζητήματα. Το ζήτημα των οικονομικών. Γιατί ασκείται κριτική και πού πιστεύετε ότι η σημερινή δημοτική αρχή δεν έχει πετύχει? Κοιτάξτε, να σας απαντήσω αμέσως. Η Αγία Παρασκευή είναι ένας δήμος που θα μπορούσε να έχει πάρα πολύ υγιή οικονομικά. Αυτό όμως η κακοδιοίκηση των τελευταίων ετών και την έχει οδηγήσει σε μια κακή οικονομική κατάσταση. Και το χειρότερο απ' όλα δεν είναι ότι υπάρχει μια αδυναμία πληρωμών, είναι ότι υποθηκεύεται το μέλλον του Δήμου, των οικονομικών του Δήμου. Και ξεκινώ πρώτα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Η Αγία Παρασκευή έχει την τύχη να έχει πολλά κληροδοτήματα και δωρεές. Και είναι ένα τεράστιο ηθικό θέμα να μην μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την περιουσία. Είχα την ευχέρεια στο παρελθόν να τοποθετηθώ στο θέμα αυτό και μόλις πριν από 1-2 εβδομάδες η απερχόμενη Δημοτική Αρχή κατάφερε να βγάλει ένα διαγωνισμό για την αξιοποίηση για να βρει μισθωτή για το Γιαβάσιο. Το Γιαβάσιο είναι ένα κτίριο στην Ερμού μεγάλης αξίας και έτσι σταμάτησε το οποίο ανήκει στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής μετά από μία δωρεά. Λοιπόν, σταμάτησε η ζημιά του Δήμου μετά από τόσα χρόνια. Έβγαλα μάλιστα μία ανακοίνωση και είπα πόσο ζημίωσε το Δήμο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γύρω στο 1.200 και η παρούσα Δημοτική Αρχή. Και δεν είναι μόνο η απώλεια των εσόδων από το μίσθωμα, είναι και η υπεραξία που ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προσδώσει στο ακίνητο για να το εκμεταλλευτεί. Αυτό, φανταστείτε, τα ποσά, 1.200 σε κάθε περίοδο διοίκησης για ένα μόνο ακίνητο. Φανταστείτε το ότι η Αγία Παρασκευή φανταστείτε είναι υπερδιπλάσιο αν συσσωρεύσουμε όλα. Ακριβώς. Και έχει και πάρα πολλά ακίνητα. Έχει την κληρονομιά Πρίγκουρη. Έχει του Συστοβάρη. Έχει το Ασημακοπούλιο. Έχει τα ορφανά οικόπεδα. Μία τεράστια περιουσία η οποία μένει αναξιοποίητη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υποθηκεύονται τα οικονομικά του Δήμου και με άλλες εντός εισαγωγικών επενδύσεις οι οποίες δεν έχουν προορισμό. Ξεκινήσαμε το θέμα του Ιόλα, η αγορά της βίλας Ιόλα, διότι θέλω να ξέρετε ότι στο Δημότη της Αγίας Παρασκευής κοστίζει ο πολιτισμός. Αγόρασε με χρήματα των Δημοτών τη Βίλα Ιόλα, χωρίς κάποιον άλλον φορέα, χωρίς το κεντρικό κράτος, χωρίς την περιφέρεια. Και αυτή τη στιγμή ο προορισμός αυτός είναι δύσκολος. Χρειάζονται χρήματα για να μπορέσει να γίνει αναπαλαίωση αυτού του κτηρίου, χρήματα για να βρεθούν εκθέματα, χρήματα για διαμόρφωση
και χρήματα για τη λειτουργία του νομικού προσώπου. Δεν είμαστε αντίθετοι να λειτουργήσει κάτι, αλλά όχι προορισμός χωρίς πηξίδα. Είναι σημαντικό αυτό που επισημαίνετε, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι να ακούσουν οι τηλεθεατές μας, να ακούσουν και όσοι μένουν στην Αγία Παρασκευή τη δική σας, το δικό σας σχέδιο για την οικονομική πολιτική του Δήμου. Με βάση αυτά που μας είπατε, είναι αυτά που συμβαίνουν μέχρι σήμερα. Εσείς την επόμενη μέρα, αν τελικά οι πολίτες σας δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης και ηγηθείτε του Δήμου, ποιο είναι το δικό σας οικονομικό πλάνο? Το δικό μας οικονομικό πλάνο. Εμείς θα νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά. Θα σεβαστούμε το τελευταίο ευρώ του Δημότη. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με δύο τρόπους. Πρώτον, να κόψουμε τις σπατάλες. Δεν σας είπα πριν ότι είναι μια σπάταλη διοίκηση. Μια σπάταλη διοίκηση η οποία στρέφει τα οικονομικά του Δήμου σε ανούσιες εκδηλώσεις. Εντός εισαγωγικών, σε χορούς και πανηγύρια. Δεν έχουμε σοβαρά έργα υποδομής. Δεν έχουμε μικρά έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Το ένα το ακούσατε. Θα αξιοποιήσουμε τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Δεύτερον, θα αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Σας φέρνω ένα παράδειγμα, γιατί πρέπει να μιλάμε ώρες για την οικονομία του χρόνου της εκπομπής, και θα σας πω ότι το 2016 στο πρόγραμμα το ευρωπαϊκό, το οποίο χρηματοδοτεί 156 δήμους για να αποκτήσουμε σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η Αγία Παρασκευή έμεινε ουραγός. Δεν προσέλαβε ούτε το σύμβουλο για να κάνει αυτό το σχέδιο, από το οποίο θα προκύψουν όλες οι σοβαρές υποδομές που απαιτούνται για να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Τι άλλο θα κάνουμε? Θα εκμεταλλευτούμε όλα τα εργαλεία που μας δίνει η σύγχρονη νομοθεσία. Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τους λαμπτήρες, τους ενεργοβόρους λαμπτήρες. Αυτό το πράγμα το οποίο δεν κοστίζει, η σημερινή διοίκηση του Δήμου δεν το έκανε. Αν θέλετε να σας το πω με νούμερα για να ενημερωθεί για να καταλάβει και ο κόσμος. Να καταλάβει ο κόσμος. 500.000 το χρόνο τουλάχιστον ζημιώνεται ο Δήμος, ο Δημότης, γιατί ο Δήμαρχος αρνείται να φέρει αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να αλλάξει τους ενεργοβόρους λαμπτήρες. Άλλο θέμα το οποίο πρέπει να σας πω, γιατί δεν συμμορφώνεται με την νομοθεσία. Όλα τα κτίρια τα οποία παραδίδονται σήμερα είναι υποχρεωτικό να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Κι όμως το νέο ΕΠΑΛ το άφησε στην τύχη του. Είναι ένα ενεργοβόρο κτίριο, έκανε 20 χρόνια οι κτηριακές υποδομές να το παραδώσουν και παρέδωσαν ένα ενεργοβόρο κτίριο το οποίο επιβαρύνει τους δημότες. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση και ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής είναι θεατής. Δεν υπάρχει ούτε ένα έργο το οποίο να μειώνει το περιβαλλοντικό και το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου. Όσον αφορά άλλους τομείς, οικονομικά νομίζω είναι ένας βασικός τομέας που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες και σε πολλές περιπτώσεις κρίνει και το αποτέλεσμα των εκλογών. Οι άλλοι δύο τομείς που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας πρόταση για την Αγία Παρασκευή είναι το πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Καταρχήν, αν θεωρείτε ότι έτσι όπως σας ασκείτε σήμερα είναι σε καλό επίπεδο ή χρειάζεται και αυτοβελτιώσεις. Και το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι το κομμάτι της καθαριότητας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο και αυτό κρίνει τις εκλογές. Βεβαίως. Ξεκινάω από το πρώτο για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο θέμα. Δεν μπορείς σήμερα να κάνεις κοινωνική πολιτική αν δεν έχεις καλά οικονομικά. Όταν υποθηκεύεις τα οικονομικά του Δήμου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε περισσότερο και θα βρεθείς σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Στο διάστημα αυτό της διοίκησης Σταθόπουλου, δυστυχώς η κοινωνική πολιτική, δηλαδή οι κοινωνικές δομές του Δήμου, υπολειτουργούν. Το κοινωνικό παντοπολείο και άλλες δράσεις εξυπηρετούν λιγότερο συνδημότες. Η κατάσταση οικονομική, όπως και σε άλλους δήμους, δεν είναι καλύτερη. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά, δεν έγινε σωστή διαχείριση. Δεύτερον, σημαντικοί θεσμοί, όπως είναι η Εκκλησία, η οποία έχει ρίζες στην κοινωνία και είναι ένας φορέας ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί αυτό το θέμα, έμειναν εκτός συνεργασίας, εκτός συνδιαχείρισης με το Δήμο.
Θα μπορούσαμε δηλαδή να ασκήσουμε ένα μέρος της κοινωνικής πολιτικής σε συνεργασία με την Εκκλησία. Θα βοηθήσει η Εκκλησία σε όλη αυτή την προσπάθεια, όπως έχει γίνει και σε άλλους Δήμους. Σε άλλους Δήμους. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να το ανακαλύψουμε εμείς. Αν θέλετε, αυτό το κεφάλαιο το οποίο είναι, εμείς δίνουμε μεγάλη βαρύτητα μάλλον σε αυτό το θέμα και θα βοηθήσουμε τους αδύναμους συμπολίτες μας. Όχι μόνο με μία απλή μείωση των τελών ή κάποιοι που έχουν αδυναμία να μην πληρώνουν καθόλου τέλη, αλλά κυρίως εξυγιένοντας τα οικονομικά, θα έχουμε δυνατότητα πραγματικά να κάνουμε ουσιαστική κοινωνική πολιτική στους αδύναμους συμπολίτες μας. Και για να μπω τώρα στο δεύτερο θέμα που με ρωτήσατε. Συμπεραίνω δηλαδή από τα λεγόμενά σας ότι αν σας ρωτούσα την προτεραιότητά σας, αν αναλάβετε, είναι πρώτο το οικονομικό σκέλος, η οικονομική εξυγίανση του Δήμου. Ναι, βεβαίως. Θα σταματήσουμε και δεν υπερβάλλω, μπορώ να σας το πω αυτό στη συνέχεια της συζήτησης, θα σταματήσουμε τις πατάλες και το πλιάτσικο που γίνεται στην περιουσία και στα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Μάλιστα. Πάμε στο κομμάτι τώρα της καθαριότητας. Το κομμάτι της καθαριότητας πρέπει... Σε τι επίπεδο βρίσκεται σήμερα και ποια είναι η δική σας πρόταση? Κοιτάξτε, δεν θέλω να μηδενίζω το έργο κανενός. Έγιναν κάποια βήματα στο κομμάτι της καθαριότητας και στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Αυτά όμως τα βήματα είναι λίγα. Εμείς έχουμε ψηλά τον πήχη. Στο θέμα της ανακύκλωσης πρέπει οπωσδήποτε, και αυτό έχει μείνει πίσω, να χωροθετήσουμε το πράσινο ή τα πράσινα σημεία. Και είναι μια διαδικασία, όπως τα ξέρετε, η οποία είναι χρονοβόρα. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Επισκέφθηκα πρόσφατα, γιατί το γνώριζα το θέμα και είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, το αμαξοστάσιο του Δήμου, το αμαξοστάσιο της καθαριότητας του Δήμου της Αγίας Παρασκευής. Ελεηνές οι συνθήκες, τριτοκοσμικές. Πολλά πράγματα λειτουργούν σήμερα χάρη στο φιλότιμο των εργαζομένων. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να έχουν λυθεί. Δεν έγινε απολύτως τίποτε με τις τελευταίες διοικήσεις. Θα δώσουμε μεγάλη σημασία στον τομέα της καθαριότητας. Βέβαια, να ξέρετε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αγγίζει όλους και εξαρτάται από αυτά τα οποία κάνει και το κεντρικό κράτος και από αυτά που κάνει και η περιφέρεια. Εμείς παρόλα αυτά. Σίγουρα, γιατί άμα το κεντρικό κράτος δεν σας δώσει κόσμο, δεν γίνουν προσλήψεις και σε αυτό το. Ή δεν ολοκληρωθεί, να με ακριβείς, το πλαίσιο της 3K αυτής της περιβόητης προκήρυξης, θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο και για εσάς. Θα είναι δεμένα τα χέρια μας και οπωσδήποτε πρέπει να λυθεί το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με μια λύση η οποία δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω οικονομικά τους Δήμους. Εμείς παρόλα αυτά έχουμε στο πρόγραμμά μας μία πλατφόρμα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και μέσα από αυτή και με τις προτάσεις μας ελπίζουμε και σε μία αλλαγή στην περιφέρεια η οποία πραγματικά θα αλλάξει την εικόνα του Λεκανοπεδίου, την εικόνα της Αττικής, τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Άλλο ένα ζήτημα το οποίο δεν άπτεται κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά νομίζω και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί από τη δική της πλευρά, από το δικό της μετερίζ, να πιέσει, είναι το ζήτημα της ασφάλειας. Η Αγία Παρασκευή έχει αύξηση, κάποια περιστατικά, είναι αναδιαστήματα στο αστυνομικό δελτίο σχετικά με την εγκληματικότητα και κυρίως τη μικροεγκληματικότητα. Η δική σας θέση πάνω στο θέμα της ασφάλειας. Μπορεί καταρχήν η τοπική αυτοδιοίκηση να παρέμβει και μέχρι σε ποιο σημείο? Θα τοποθετηθώ αμέσως. Και είχα μάλιστα την ευκαιρία στο παρελθόν να τοποθετηθώ σε αυτό το θέμα. Διότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Δυστυχώς η παραβατικότητα στην Αγία Παρασκευή έχει φτάσει στα ύψη. Και είναι μύθος αυτό το οποίο λέγεται και αυτό το οποίο λέει προς όλους η παρούσα Δημοτική Αρχή ότι δεν είναι δικής της αρμοδιότητας. Ναι. Υπάρχει συναρμοδιότητα κάποιων διευθύνσεων του κεντρικού κράτους και ειδικότερα της αστυνόμευσης, της αστυνομίας, της ελληνικής αστυνομίας. Ξέρετε τώρα, όλα τα αστυνομικά τμήματα είναι υποστελεχωμένα. Όταν όμως βλέπεις μια διαφορία σε επίπεδο δημοτικής εξουσίας, σε επίπεδο διοίκησης του Δήμου, αυτό το πράγμα γίνεται ακόμα χειρότερο. Είναι ένας τομέας στο οποίο δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και υπάρχουν τρόποι αστυνόμευσης, να πιέσουμε το κεντρικό κράτος, την ελληνική αστυνομία, διότι στο θέμα της διακίνησης των ναρκωτικών που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις σε συγκεκριμένους τόπους, σε συγκεκριμένα σημεία στην Αγία Παρασκευή και έξω από τα σχολεία, απειλούνται αυτή τη στιγμή τα σχολεία μας, τα παιδιά μας, η κοινωνία μας. Δεν θα μείνουμε θεατές σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Δεν υπάρχει καμία ανοχή σε εμάς
και είναι ένας τομέας στον οποίο το τονίζω. Επειδή πριν είπα για τα περιστατικά εγκληματικότητας, εσείς που ζείτε στην περιοχή σίγουρα γνωρίζετε πολύ καλύτερα σε τι επίπεδο και πόσο συχνά είναι όλα αυτά τα περιστατικά. Αλλά μας περιγράφετε μια κατάσταση, δηλαδή έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα απέτσου από σχολεία, για παράδειγμα έχουμε διακίνηση ναρκωτικών. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά είναι τόσο μεγάλη έκταση το πρόβλημα. Θα σας πω ένα περιστατικό. Πέρα του ότι μου το καταγγέλουν οι δημότες, έτσι, χωρίς βέβαια συγκεκριμένα στοιχεία ώστε αυτό το πράγμα να μπορεί να αξιοποιηθεί, ο πρόεδρος του συλλόγου του Αγιάννη, του μεγαλύτερου συλλόγου, που θα τον ξέρετε φυσικά, είναι ο Παναγιώτης ο Βαβουγιός, ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Πολιτικών Συνταξίουχων. Χρόνια στην Αγία Παρασκευή που βιώνει αυτή την κατάσταση. Οι διαμαρτυρίες του είναι καθημερινές σε όλα τα επίπεδα, στο κεντρικό κράτος, στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής. Είναι μία εικόνα η οποία δεν μας τιμά. Θα σας πω αυτό το περιστατικό που μπορώ να σας το δείξω και σε βίντεο. Πήγα να δώσω μία, έτσι να γυρίσω ένα βίντεο, να κάνω κάποιες δηλώσεις στην πλατεία του Αγιάννη και πίσω μου η κάμερα κατέγραψε διακίνηση ναρκωτικών από νέα παιδιά. Μία η ώρα, μία και τέταρτο το μεσημέρι. Αυτό τα λέει όλα. Είναι μία τραγική κατάσταση που δεν μπορούμε να την αφήσουμε έτσι. Δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό και το τονίζω. Θα υπάρχει αστυνόμευση. Δεν θα είναι η σημερινή εικόνα στις πλατείες και έξω από τα σχολεία. Όλα τα ευαίσθητα σημεία της Αγίας Παρασκευής θα ελέγχονται ώστε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουν οι πολίτες. Έδωσα μεγάλη σημασία σε ένα παρόμοιο φαινόμενο, σε ένα ακίνητο, το οποίο γινόταν πολύ άσχημα πράγματα, το ξέρει η γύρω περιοχή και σε συνεργασία με το Δήμο και με το αστυνομικό τμήμα, που μέχρι τότε ο Δήμος έλεγε ότι είναι αναρμόδιος, καταφέραμε και δώσαμε λύση. Απομακρυνθήκαν εκεί τα παιδιά τώρα, δεν γίνονται οι παραβατικές και μάλιστα με επαινούν οι δημότες και η γύρω περιοχή. Και όταν πηγαίνω και εμφανίζομαι σε κάποιες εκδηλώσεις, μου λένε: Να είστε καλά, κύριε Οικονόμου, κύριε Πτέραρχε, που δώσατε λύση μετά από τόσα χρόνια σε αυτό το φαινόμενο. Επειδή αναφερθήκατε κι εσείς, και καλό να το πούμε και στον κόσμο, είστε πρώην στρατιωτικός, αυτό πώς μπορεί να σας βοηθήσει στη διοίκηση του Δήμου, η εμπειρία σας στρατιωτική? Κοιτάξτε, έχω μία εμπειρία. Πολλοί δεν μπορούν να το συνδέσουν, αλλά εγώ είμαι και μηχανικός. Έχω μία διαδρομή έτσι, τεχνοκρατική. Μέσα από την σταδιοδρομία μου στις ένοπλες δυνάμεις έχω χειριστεί πάρα πολλά θέματα. Δεν ξέρω αν τώρα είναι αυτό, το γνωρίζετε εσείς προσωπικά. Είμαι ο βασικός συντελεστής της Πράσινης Βίβλου, του κειμένου δηλαδή της περιβαλλοντικής πολιτικής του Υπουργείου, το οποίο μετέπειτα βραβεύτηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Έχω εξειδικευμένες γνώσεις σε πάρα πολλά θέματα υποδομών, περιβάλλοντος. Και οπωσδήποτε από αυτή τη διαδρομή μου έχω και μία εμπειρία και σε θέματα διοίκησης και σε θέματα διαχείρισης. Όλη αυτή την τεχνογνωσία που έχω, σαφώς θα τη μεταφέρω προς όφελος του Δήμου της Αγίας Παρασκευής. Για μένα αυτό το θέμα, η εμπειρία μου αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί γενικότερα. Μάλιστα, είναι ένα βαρύ οπλοστάσιο για την επόμενη μέρα, γιατί έχουμε και αρκετά παραδείγματα πρώην στρατιωτικών που έχουν ασχοληθεί με τα κοινά και έχουν μια πάρα πολύ καλή πορεία. Θέλω σε αυτό το σημείο, κύριε Οικονόμου, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα μου επιτρέψετε, και επανερχόμαστε αμέσως μετά να δούμε, πέραν των άλλων θεμάτων για την Αγία Παρασκευή, να δούμε και το αυτοδιοικητικό πεδίο. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστροφή λοιπόν εδώ στις δημοσκοπήσεις, στη Δημοτική Τηλεόραση Ασπροπύργου, για το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με τον κύριο Γιώργο Οικονόμου, τον υποψήφιο Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, με την παράταξη Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή. Για να συνδέσω λίγο τη συζήτησή μας με το προηγούμενο κομμάτι, μιλούσαμε για επιμέρους ζητήματα και τις δικές σας θέσεις, τις θέσεις της δικής σας παράταξης αυτά. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που νομίζω και αυτό αφορά πάρα πολύ τους δημότες σας, αλλά και συνολικά τους τηλεθεατές μας, είναι το ζήτημα των υποδομών. Και θέλουμε να δούμε τι
πιστεύετε, ποια είναι η δική σας άποψη για το επίπεδο των υποδομών σήμερα στην Αγία Παρασκευή, και το βασικότερο, όπως σας είπα και πριν, αυτό που θέλουν να ξέρουν οι πολίτες για την επόμενη μέρα, είναι ποιο είναι το δικό σας πρόγραμμα για τις υποδομές. Ωραία. Οι υποδομές είναι το βασικό θέμα. Είναι αυτό που χωλαίνει σήμερα η Αγία Παρασκευή. Δεν έγιναν βασικές υποδομές τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες διοικήσεις, και κάποια πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι δρομολογηθήκαν στο παρελθόν παραμένουν ακόμα στα συρτάρια ή είναι αγγυλωμένα στις διαδικασίες. Θα έχετε ακούσει για το περίφημο κολυμβητήριο 35 χρόνια για πει. Είναι η ντροπή της πόλης. 45 χρόνια προσπαθεί ο Δημότης της Αγίας Παρασκευής να αποκτήσει κολυμβητήριο. Δεν υπάρχει κολυμβητήριο. Αλλά είναι και διαχρονικές οι ευθύνες για το... Βεβαίως, είναι διαχρονικές οι ευθύνες και έχουν αλλάξει πάρα πολλές αποφάσεις. Έχουν πληρωθεί, έχουν κατασπαταληθεί χρήματα των δημοτών για να κάνουν μελέτες αν είναι βιώσιμο. Δηλαδή, όταν όλοι σχεδόν οι Δήμοι έχουν αποκτήσει κολυμβητήριο, ψάχναν αυτά τα τελευταία χρόνια στην Αγία Παρασκευή αν είναι βιώσιμο ένα κολυμβητήριο. Και δυστυχώς τα παιδιά σήμερα στις αθλητικές υποδομές βιώνουν μια πραγματικότητα η οποία τι λέει, ότι η Αγία Παρασκευή δεν έχει επαρκείς αθλητικές υποδομές, παρόλο που διπλασίασε τον πληθυσμό της. Γι' αυτό τα παιδιά μας σήμερα πηγαίνουν σε άλλους δήμους, τους γύρω δήμους, για να βρούνε υποδομές αθλητικές. Δεν έχουμε στίβο. Δεν υπάρχει στίβο στην Αγία Παρασκευή. Δεν υπάρχει κλειστό προπονητήριο. Τα δύο υπάρχοντα κλειστά μπορούν να προπονήσουν και να είναι επαρκή, είναι ανεπαρκή για να φιλοξενούν τις αθλητικές δραστηριότητες των σωματείων. Ενώ δεν μπορούν να φιλοξενούν παιδιά για προπονήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και... Άρα προτεραιότητά σας το κομμάτι των υποδομών που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Όχι, σας έφερα ένα παράδειγμα και τον αθλητισμό. Αλλά κοιτάξτε, η Αγία Παρασκευή είναι από τους λίγους δήμους, παρόλο που έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, που δεν έχει δημαρχείο. Είναι βασικό αυτό, είναι πραγματικά, είναι διαχρονικό και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με καλεσμένους. Είναι ένα θέμα για την Αγία Παρασκευή να μην έχει δημαρχείο μετά από τόσα χρόνια. Πλήρωνε μέχρι τώρα μισθώματα, πληρώνει μισθώματα αυτή τη στιγμή η Αγία Παρασκευή. Και δημοπρατήθηκε το δημαρχείο. Αν δείτε το φυλάδιο του δημάρχου, λέει ότι υπάρχει δημαρχείο. Εγκαίρως από πέρυσι τους είπα τι λάθη κάνουνε, διότι προωθήθηκε μία μελέτη, παροχημένη μελέτη, με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προ 25 ετίας. Ένα κτίριο με μπετό και με γυαλί που δεν πληρεί τον ΚΕΝΑΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα ενεργοβόρο κτίριο, και πέραν αυτών όλων των προβλημάτων υπήρχαν και θέματα με τη διαδικασία. Εγκαίρως χτύπησα καμπανάκι. Δεν με άκουσαν ούτε η τεχνική υπηρεσία της κυρίας Ντούρου, δεν με άκουσε ο Δήμαρχος, και αυτή τη στιγμή το θέμα παραπέει. Ήδη δεν κολλείεται η υπογραφή στον προσηματικό έλεγχο στο Ελληνικό Συνέδριο και περιμένουμε ακόμη ένα δημαρχείο που η επικοινωνιακή, τέλος πάντων, προβολή της σημερινής διοίκησης έλεγε ότι θα είναι έτοιμο. Δεν υπάρχει δημαρχείο στην Αγία Παρασκευή. Μετά το τραγικό σφάλμα με το μετρό που έγινε πριν από πολλά χρόνια, διότι η σημερινή διοίκηση μαζί με τότε με κάποιους αυτοδιοικητικούς κατάφεραν και έδιωξαν το σχεδιασμό του σταθμού του μετρό από την κεντρική πλατεία. Αυτή τη στιγμή το τρίπτυχο κυκλοφοριακό, στάθμευση και συγκοινωνία δημιουργούν μια κακή δύσκολη εικόνα, κατάσταση και ασφικτία η αγορά και το εμπορικό κέντρο της Αγίας Παρασκευής. Αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί άμεσα. Και πρέπει να λυθεί άμεσα με ένα σχέδιο, το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να προβλέψει και ελεγχόμενη στάθμευση και θέση στάθμευσης. Κανένας δήμαρχος δεν έχει προσθέσει ούτε μία θέση στάθμευσης. Η μοναδική παράταξη που το έχει στο πρόγραμμά της και δεσμεύτηκε γι' αυτό για πάνω από 1.000 θέσεις είμαστε εμείς. Κανένας δεν ακουμπά αυτό το θέμα. Και φυσικά δημοτική συγκοινωνία με τους περιφερειακούς σταθμούς του μετρό που θα ενώσουν και θα εξυπηρετούν όλες τις γειτονιές της Αγίας Παρασκευής. Αυτό ας μην είναι ευκολόπιστοι οι δημότες τώρα. Κάποιοι λένε ότι θα το κάνουν. Γιατί δεν το έκαναν όταν διοικήσανε? Ξέρει ο Δημότης σήμερα ποιος μπορεί να κάνει κάτι και ποιος δεν μπορεί να κάνει. Ειδικά από τις παρατάξεις που διοικήσανε. Θέλω να πάμε και στο κομμάτι το αυτοδιοικητικό. Πρώτον, να μας περιγράψετε λίγο την δική σας παράταξη, νέα αρχή για την Αγία Παρασκευή.
τα πρόσωπα που την απαρτίζουν, αλλά και το άλλο βασικό ζήτημα, αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Πάμε σε 2 εβδομάδες περίπου στις εκλογές με την απλή αναλογική. Θέλω το δικό σου σχόλιο για την απλή αναλογική, αν πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στους Δήμους. Και το δεύτερο σκέλος αυτού του ερωτήματος, που νομίζω είναι και το πιο ενδιαφέρον για τους πολίτες που μας παρακολουθούν, είναι η επόμενη μέρα. Επόμενη μέρα, συνεργασίες, συγκλήσεις, υπάρχουν τα περιθώρια στην περίπτωση της Αγίας Παρασκευής? Σας έθεσα πολλά ερωτήματα. Πολλά. Ξεκινώ από το πρώτο αμέσως. Είμαι υπερήφανος για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου, για τα στελέχη που σήμερα απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο νίκης, το ψηφοδέλτιο της νέας αρχής για την Αγία Παρασκευή. Θέλω να σας πω κάτι που νομίζω ότι πρώτη φορά μια δημοτική παράταξη μπορεί να το επικαλεστεί. Πάνω από 40 από τα 50 στελέχη, κατεβάζουμε πλήρες ψηφοδέλτιο 50 στελεχών, πάνω από 40 στελέχη ασχολούνται για πρώτη φορά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό λέει πολλά. Βέβαια, άφθαρτα πρόσωπα, καινούργια πρόσωπα, φαντάζομαι και νέοι, και ηλικιακά, αλλά είπατε και στην αυτοδιοίκηση νέοι. Από όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής, της Αγίας Παρασκευής, καταξιωμένα στελέχη, τα οποία όμως έχουν καθαρή στόχευση, δεν τους βαρύνει τίποτε από το παρελθόν, δεν έχουν εξαρτήσεις, έρχονται μόνο για ένα σκοπό. Να κάνουν καλύτερη τη ζωή της Αγίας Παρασκευής. Είμαι υπερήφανος για αυτό, το τονίζω. Και βέβαια, μας συνοδεύουν, είναι μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα και πολλά στελέχη, αρκετά μάλλον στελέχη, λίγα στελέχη που έχουν αυτοδιοικητική πείρα. Και έχει επιλογή πάνω σε αυτό. Αυτό και είναι θα μου επιτρέψετε να το σχολιάσω, είναι το ιδανικό να υπάρχει σύμπραξη παλαιών στελεχών που έχουν την εμπειρία την αυτοδιοικητική με νέα στελέχη που επί της ουσίας θέλουν να φέρουν νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 2 τέως αντιδήμαρχοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να τονίσω είναι μια πλειάδα αυτοδιοικητικών στελεχών, οι οποίοι μπορεί να μην είναι υποψήφοι, έχουν πάρει όμως θέση σε αυτή τη μάχη. Στηρίζουν τη νέα αρχή για την Αγία Παρασκευή και αυτό το πράγμα έχει δυναμώσει πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες. Δεν υπάρχει μέρα που να μην γίνεται μία ανακοίνωση. Αυτό με τιμά και ως πρόσωπο, αλλά και τιμά το συνδυασμό που σημαίνει ότι κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των δημοτών. Και μπαίνω στο δεύτερο ερώτημα, να απαντήσω και τώρα. Πολύ ουσιαστικό για αυτήν την περίοδο. Για τον Κλισθένη. Δυστυχώς ο Κλισθένης, έχω πάρει θέση με εναντίον, είναι μία πραγματικότητα. Μας οδηγεί σε μία αναγκαστική συνεργασία. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη την επόμενη μέρα των εκλογών. Αλλά πρέπει να το έχουμε και εμείς οι παρατάξεις, πρέπει να το έχουν και οι δημότες. Ποιους ψηφίζουν, πόσο δυναμώνουν μια παράταξη. Πρέπει να υπερισχύσουν οι παρατάξεις οι οποίες έχουν όλη την προοπτική και μπορούν να συνθέσουν, μπορούν να ενώσουν. Η δική μας παράταξη δεν έχει, σας είπα, βάρη του παρελθόντος, δεν έχουμε προσωπικά με κανέναν. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε καλό στο Δήμο μας. Έχουμε επομένως ένα πλεονέκτημα πάνω σε αυτό. Δεν αποκλείουμε κανέναν, αλλά πιστεύω η λύση σε αυτό το δύσκολο θέμα που είναι η σύνθεση, η διοίκηση του Δήμου, γιατί κακά τα ψέματα είναι δύσκολο σήμερα να κερδίσει μια δημοτική παράταξη την απόλυτη πλειοψηφία. Πρέπει να πάρει ένα ποσοστό 50%. Πρέπει επομένως να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχει μια πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το πράγμα αντιμετωπίζεται μόνο αν υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις και πάνω στις λύσεις αυτές υπάρχει συμφωνία. Πιστεύω ότι εμείς έχουμε όλα τα φόντα, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να είμαστε ο βασικός πυλώνας αυτής της διοίκησης ή της συνδιοίκησης αν χρειαστεί. Εγώ θα αλλάξω και λίγο το αρχικό μου ερώτημα και θα σας ρωτήσω αν τελικά οι πολίτες σας δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης από την πρώτη Κυριακή και εκλεγείτε από την πρώτη Κυριακή νέος Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής. Και σε αυτή την περίπτωση εσείς θα αναζητήσετε συνενέσεις και συγκλήσεις με άλλες παρατάξεις. Ή μπορείτε να πείτε εκεί έχω τη διοίκηση του Δήμου, έχω την απόλυτη πλειοψηφία, δεν χρειάζεται να έχω και συνένεση. Όχι, απέναντίας, είμαι υπέρ της συνεργασίας. Εγώ είμαι από τη φύση μου ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει αρκετά, μιλώ με την κοινωνία, μου αρέσει να ακούω, είμαι υπέρ της συνεργασίας και θέλω την ευρύτερη συνένεση. Και θα επιδιώξω την ευρύτερη συνένεση με όλες τις παρατάξεις. Γιατί σας είπα,
Εδώ δεν είναι να κάνουμε έναν διαγωνισμό, ούτε να προβάλλουμε. Δεν είμαστε μηχανισμός, καταρχάς κομματικός, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Εγώ έχω μία προέλευση, αλλά η παράταξή μου είναι ανοιχτή σε όλο το ιδεολογικό φάσμα. Αυτό το έχω τονίσει και φαίνεται από τη σύνθεση του ψηφοδελτίου. Είναι αυτό που λένε συνήθως οι αυτοδιοικητικοί. Έχετε καταθέσει τις κομματικές σας ταυτότητες έξω. Θα το πω, αλλά εγώ το εννοώ. Δεν θα πανηγυρίσει για την εκλογή μου κανένα κόμμα. Και δεσμεύομαι σε αυτό ενώπιον όλων των δημοτών. Δεν θα κάνω τον Δήμο παραμάγαζο κομματικό. Αυτό που γίνεται σήμερα από τη σημερινή διοίκηση, όπου βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι κερδίσαμε το Δήμο της Αγίας Παρασκευής, αυτό θα σταματήσει. Και να το ξέρουν καλά οι δημότες ότι αυτό το εννοώ. Και για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, νομίζω ένα σημαντικό στοιχείο στο δικό σας Δήμο, και θέλω να μας πείτε και τις δικές σας θέσεις πάνω σε αυτό, είναι πολιτισμός. Τι σημαίνει πολιτισμός για εσάς και τι προβλέπει το πρόγραμμά σας για τον πολιτισμό? Κοιτάξτε, ο πολιτισμός, όπως είπα πριν, και η παιδεία στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής κοστίζουν. Δυστυχώς, δηλαδή, ο δημότης συνεισφέρει και για να αγοράσουν χώρους για πολιτιστικά κέντρα. Όταν έχει περιουσία ο Δήμος, δεν έχει αξιοποιηθεί το πάρκο, το πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη, το πάρκο Σταύρος Κότσης. Θα μπορούσε αυτό να γίνουν πάρα πολλά. Το πρόγραμμά μας έχει πλήρη αναβάθμιση και λειτουργία του πάρκου αυτού που έχει το κομμάτι το πολιτιστικό και το κομμάτι το αθλητικό. Για τη Βίλα Ιόλα έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση και εμείς αυτό το πράγμα θα κάνουμε θα εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα χωρίς, και δεσμεύομαι γι' αυτό, να επιβαρύνουμε τον δημότη. Ο πολιτισμός πλέον στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής με εμάς τη διοίκηση δεν θα κοστίζει. Δεν έγινε από την παρούσα διοίκηση εκμετάλλευση όλου αυτού του πολιτιστικού δυναμικού, του καλού έμψυχου δυναμικού που έχει ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής. Μείναμε σε χορούς και πανηγύρια που σας είπα, μείναμε σε αυτό που λέμε summer time, πλήρωσε ο δημότης μέχρι και για αυτό που βλέπετε το καλοκαίρι που γίνεται από την ΕΡΤ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Θέλουμε τον πολιτισμό. Γι' αυτό στις 26 Μαΐου ο δημότης πρέπει να τα συνυπολογίσει όλα αυτά και έχει ένα δίλημα. Αν ανακυκλώσει με την ψήφο του τα ίδια πρόσωπα που ανακυκλώνονται τα τελευταία 20-25 χρόνια, θα υπάρχουν τα ίδια προβλήματα, θα ανακυκλώνουν τα ίδια προβλήματα. Πρέπει να εμπιστευτεί την παράταξή μας, η οποία θα δώσει ελπίδα και προοπτική στο Δήμο. Μου δίνετε μια πολύ καλή πάσα. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι... ποια είναι τα πλεονεκτήματά σας, μάλλον, των άλλων υποψηφιωτήτων για το Δήμο Αγίας Παρασκευής? Κοιτάξτε. Πού πιστεύετε και εσείς προσωπικά, αλλά και η δική σας παράταξη, ότι υπερτερεί σε σχέση με τις άλλες παρατάξεις? Υπερτερεί πρώτον, όπως σας είπα και πριν, διότι έχει νέα άφθαρτα πρόσωπα. Έχει συγκροτημένη άποψη και ένα πρόγραμμα πολύ διαφορετικό από όλους αυτούς που έχουν διοικήσει τα τελευταία χρόνια. Και το αποτύπωμά τους το άφησαν στους δημότες. Το βλέπουν οι δημότες, το βιώνουν κάθε μέρα, το βιώνουν με τις τελευταίες διοικήσεις. Εγώ στη ζωή μου δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Ό,τι λέω το εννοώ, θέλω να τους κοιτάω στα μάτια. Αυτά τα θέματα για τα οποία δεσμευτήκαμε σε μια μεγάλη συγκέντρωση στο Δημόκρητο, να είναι βέβαιο ότι θα γίνουν. Αυτό είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Τα πρόσωπα που απαρτίζουν το συνδυασμό, το ότι δεν έχουμε εξαρτήσεις και βάρη με το παρελθόν, εμείς χτίζουμε το μέλλον και δεν είμαστε το χθες. Οι περισσότερες παρατάξεις αυτή τη στιγμή που διεκδικούν την ψήφο έχουν διοικήσει ή έχουν συνδιοικήσει, έχουν βρεθεί σε διοικήσεις, έχουν κριθεί αρνητικά από τους δημότες. Και το έργο τους αυτή τη στιγμή φαίνεται. Εμείς αντιπροσωπεύουμε το αύριο, το μέλλον της Αγίας Παρασκευής. Κύριε Οικονόμου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση Ασπροπύργου και στις δημοσκοπήσεις. Σας ευχόμαστε φυσικά καλή επιτυχία. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αποφασίσουν και οι πολίτες της Αγίας Παρασκευής ποιον θα στηρίξουν. Καλή δύναμη στην τελική ευθεία που βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ και εγώ.